για τη συνετή διαχείριση του νερού στη Γεωργία, για τα αρδευτικά σχέδια και την νέα κοινή αγροτική πολιτική, μίλησε στην εκπομπή Αγροτικό Ημερολόγιο η αντιπρόεδρος της Euroagro και Γεωπόνος, Ελένη Μπαλούρη. Συνετή διαχείριση νερού, συνδυαστικά με τα μέτρα του ΠΑΑ, όπως ανέφερε και ο φίλος Γρηγόρης, είναι να τρέξουν το επόμενο διάστημα. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη λύση για το νερό στη Γεωργία. Επομένως, έχοντας ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να μας φέρει κάποιον μηχανολογικό εξοπλισμό, να μας περάσει σε ένα κομμάτι της ευφυής Γεωργίας, έτσι ώστε να εξοικονομήσουμε νερό, αυτομάτως θα μπορέσουμε να κάνουμε τη συνετή διαχείριση που όλοι αναζητάμε. Βλέπουμε, όπως αναφέρανε και στο ρεπορτάζ, και με την κλιματική αλλαγή και με όλες αυτές τις αλλαγές που υπάρχει πλέον γύρω μας, οι χρονιές που έρχονται και οι περίοδοι ξηρασίας είναι μεγάλες. Η κλιματική αλλαγή έχει επιφέρει φοβερά προβλήματα σε καλλιέργειες όλων των νομών. Δεν υπάρχει κάποιος νομός που να μην έχει θέμα με την ξηρασία και γενικότερα με την κλιματική αλλαγή. Οπότε θεωρώ ότι ο συνδυασμός αυτός, η αξιοποίηση των προγραμμάτων με τη συνετή διαχείριση και την ορθολογική χρήση του νερού είναι η πρώτη λύση που μπορεί να υπάρξει για να προχωρήσουμε παρακάτω και να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τη γη που έχουμε, παράγοντας και ποσοτικό και ποσοτικά και ποιοτικά προϊόντα και μεγάλη ποσότητα και μεγάλη ποιότητα στα προϊόντα μας, που ήδη την έχουμε. Το πρόγραμμα λοιπόν που αναφέρουμε για το νερό είναι ένα υπομέτρο του μέτρου 4, που είναι γενικότερα τα επενδυτικά προγράμματα, και συγκεκριμένα σε αυτό θα μπορούν να συμμετέχουν οι επιλέξιμοι, δηλαδή οι δικαιούχοι θα είναι, όσοι είναι γεωργοί, άνω των 18 ετών, εννοείται, τα νομικά πρόσωπα, καθώς και τα συλλογικά σχήματα, οι ομάδες παραγωγών, οι συνεδερισμοί. Άρα να σε διακόψω, θα μπορεί και ένα συλλογικό σχήμα να κάνει μια συλλογική δράση, να κάνει μια γεώτηση που να αρδεύουν τα μέλη του, ή να κάνει μια υδατοδεξαμενή, έτσι, και τέτοια, ναι. Και αυτό θα είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στα συλλογικά σχήματα, γιατί εκεί μιλάμε για μια γενικότερη διαχείριση που πάει να γίνει στις ομάδες παραγωγών. Οπότε θα υπάρξει, αν μπορέσουν κάποια συλλογικά σχήματα να εξασφαλίσουν την επιλεξιμότητα σε αυτό το μέτρο, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για πολλές περιοχές της Ελλάδας, αν μπορέσει και συμβεί αυτό. Σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό που μπορούν να προμηθευτούν, είναι ό,τι μπορεί να έχει σχέση με την άρδευση, δηλαδή κάποιο αρδευτικό σύστημα, υδατοδεξαμενές. Αρδευτικό σύστημα σε ό,τι αφορά στα γονίδια, στα λακτοφόρους σωλήνες. Κάποια μικρά αντλιοστάσια στις γεωτρήσεις, γιατί υπήρχε ένα θέμα για το αν θα μπουν οι γεωτρήσεις τελικά στο πρόγραμμα ή όχι, και αυτό είναι ακόμα και στη διαβούλευση. Θεωρούμε ότι, και ο Γρηγόρης φαντάζομαι την ίδια πληροφόρηση έχει, ότι οι γεωτρήσεις θα είναι, οι καινούργιες γεωτρήσεις θα είναι μέσα στις επιδοτούμενες επενδύσεις.